Σε έχω πιάσει παυτοφόρο. Πάντα παυτοφόρο σε πιάνω. Όπως πάντα, Μαρία. Ξεκινήσαμε λοιπόν και δεν έχουν καταλάβει τι θα κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε και φτιάχνουμε χιλιάδες πασχαλινά σοκολατένια αυγά. Έτσι ακριβώς. Θέλεις να μου πεις λιγάκι τη διαδικασία, το τι θα κάνουμε τώρα και έχουμε μαζευτεί εδώ, γιατί μέχρι το βράδυ θα φτιάχνουμε αυγά. Έτσι ακριβώς. Θα κάνουμε τώρα και με ζαχαρόπαστα, κάνουμε όπως βλέπετε. Κάνουμε με αυγόγλασο και με σοκολάτα. Πάμε να τα στολίσουμε και να τα κάνουμε όμορφα. Βεβαίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εγώ τα ζηλεύω τα βουκλάκια αυτά. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις όμως, έχουμε φτιάξει διάφορα χρωματάκια τα οποία θα στολίσουμε. Βεβαίως, είναι από όλα τα χρώματα, όπως βλέπετε έχουμε κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο. Να σε ρωτήσω, ναι. Χριστούγεννα ή Πάσχα? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, κάθε γιορτή έχει τα δικά της. Είναι, δηλαδή, το Πάσχα έχει τα πασχαλινά αυγά, τα Χριστούγεννα έχει τους κορμούς. Έχουμε τα τσουρέκια. Έχει τα τσουρέκια, πω. Είναι για μένα το ίδιο και τα δύο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι την τεχνική. Και εσείς θα παρακολουθήσετε όλα αυτά. Μην τολμήσετε να τα κάνετε μόνοι σας. Θα τα κάνουμε εμείς για σας. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Εγώ τι θα κάνω? Θα με βλέπεις. Θα σε βλέπω προς το παρόν. Κάντε like, παιδιά, like. Ζούμε όμορφα. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Εδώ βάζω κουβερτούρα. Κουβερτούρα, η οποία στεγνώνει μετά και είναι τέλεια. Υγείας, ναι. Θέλουμε γενικότερα πράγματα πάνω στο αυγό, τα οποία στεγνώνουν γιατί θα τυλιχτούν μετά και άμα είναι κάτι ρευστό θα υπάρξει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Εγώ το κούναγα πριν, δώρο δεν έχει μέσα. Όχι, δεν έχει. Έχει δώρο απ' έξω. Έχουν άλλα αυγά. Βεβαίως. Εμένα μου αρέσει πολύ το κλασικό το αυγό, αυτό το παλιό, βρε παιδί μου, που λένε, το παλιό, το κλασικό το αυγουλάκι. Με τα στολίδια το επάνω. Ναι, και με τα και θα φέρω και παρέα κιόλας, μισό λεπτό, θα φέρω και μία παρέα εδώ. Το κουνελάκι μας. Ξύλο που θα το φας. Μην αρχίσουμε πάλι το τραγούδι, έτσι. Όχι, όχι. Λοιπόν, αφού βάλαμε την κουβερτούρα μας, τώρα θα περάσουμε στο αυγόγλασο. Ναι. Το οποίο αποτελείται από ασπράδι, ζάχαρη άχνη και λεμονάκι. Να αρχίσω κι εγώ να κάνω τίποτα? Τι εννοείς? Να φτιάξω εγώ ένα δικό μου αυγό. Να φτιάξεις. Πολύ ωραία. Για να το πάρεις μετά, Να φτιάξεις για να το πάρεις μετά, κατάλαβες. το πιάσατε το υπονοούμενο. Κάνουμε μία προσπάθεια. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, θεϊκό θα έλεγα. Εξαιρετικό. Και ό,τι δεν σας αρέσει, παιδιά, το μαζεύετε από εδώ. Να σου πω, μπορώ να έχω λίγο αυτό το ωραίο σου το φούξια εδώ, το κοκκινό, που ταιριάζει με το μανό μου. Βεβαίως. Στο περίπου λίγο. Στο δίνω ευθύς αμέσως. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, είναι ένα έθιμο, το οποίο πόσα χρόνια βαστά, και έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με το συγκεκριμένο και παιδάκια και παιδάκια που περιμένουν αυτό το περιβόητο αυγουλάκι. Ζούμε όμορφα. Λοιπόν, εμείς μέχρι το βράδυ θα τα φτιάχνουμε. Εγώ θέλω να πω, θα το τελειώσω το ζούμε όμορφα, ότι στολίζουμε γενικώς τα αυγουλάκι μας και μετά πηγαίνουμε και κάνουμε με ζαχαρόπαστα σχεδιάκια τα οποία τα τοποθετούμε πάνω. Πρέπει να έχει κρυώσει πρώτα για να βάλουμε τα σχεδιάκια μας. Δηλαδή θα κάνουμε λαγουδάκια, θα κάνουμε στολιδάκια, θα κάνουμε διάφορα. Ναι, αυτά εδώ πέρα τώρα πρέπει να τα κολλήσουμε είτε με σοκολάτα είτε με αυγόγλασο. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν και ζαχαρόπαστα και θα δούμε και τελειωμένα τα αυγουλάκια μας τι θα μας κάνει ο γλυκός μας ο Τάσος. Και δεν είμαστε μόνοι μας, είπαμε, έχουμε μπρε και την ειρήνη μας.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δηλαδή, υπονοείς τώρα ότι το δικό μου δεν είναι ωραίο και το δικό σου είναι τέλειο, ε. Λάθος κάνεις. Το δικό σου είναι τέλειο. Α, το δικό μου είναι τέλειο. Και το δικό μου είναι από πίσω. Να σου έρχεται. Πω πόσα αυγά θα έχουμε κάνει με αυτό το βράδυ. Περίπου, στο πιστεύω, περίπου. Μέχρι 150-200 αυγά θα έχουμε κάνει. Oh, 200 αυγουλάκια και για σήμερα. Σήμερα. Και αύριο άλλα 200 και αύριο 200. Όχι, μάνα μου, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μάθαμε και το έθιμο το πιο αγαπητό σε όλους, το πασχαλινό μας αυγό. Φυσικά, ξέρουμε ότι το καλύτερο αυγό, πού θα το βρούμε, εδώ, εννοείται. Σε αγαπάμε πολύ, Τάσο. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, συνεχίζω. Να είσαι καλά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, παιδιά.